Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καμπανάκι προς τους καταστηματάρχες προκειμένου να τηρούν τα προστατευτικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Χτύπησε σήμερα η διοίκηση του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας στη διάρκεια της σύσκεψης. Έγινε και απολογισμός για τα όσα έχει επιφέρει μέχρι σήμερα η πανδημία στον κλάδο της εστίασης. Ενώ τονίστηκε πως θα πρέπει να συνεχίσουν όλοι να τηρούν τα μέτρα. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο χειμώνα που έρχεται και αναμένεται πολύ δύσκολος. Αφού αναμένεται τα μέτρα να είναι αυστηρά, καθώς θα υποδέχονται κόσμο οι καταστηματάρχες σε κλειστούς χώρους. Οι επαγγελματίες που βρέθηκαν στη σύσκεψη δεν θέλησαν να προβούν σε κάποια δήλωση, ωστόσο πάμε να δούμε τι έγινε. Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν ούτε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μας, ούτε το κράτος. Είναι πολλοί, είναι ορμητικοί, είναι νεολαία, βράζει το αίμα και αυτοί, λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν από χθες έδειξαν ότι δεν πειθαρχούν πλήρω στα μαγαζιά στι περιοχέ που έγινε lockdown. Ξεκίνηκαν μετά σε πρωταφερειμένε περιοχέ, παραλίε, πλατείε, σκάλε, όπου συνέχισαν και έκαναν πάρτι πίνοντα μέχρι το πρωί. Αυτό από μόνο του λέει τι, ότι από τη μία η πολιτεία προσπαθεί να προφυλάξει την υγεία των πολιτών και να μην αυξηθούν τα κρούσματα και έχουμε περισσότερα μέτρα και μεγαλύτερε οικονομικέ καταστροφικέ συνέπειε. Και από την άλλη μου δημιουργεί μια υγειονομική βόμβα από μόνο του, το έχουμε προβλέψει, και η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, δεν μπορεί να ελεγχθεί από την πολιτεία, ένα πλήθη το οποίο είναι 300-400-500 άτομα και διασκεδάζει με θυμένο μέχρι το πρωί. Γι' αυτό λοιπόν λέγαμε εμείς ότι προτιμάμε την πρώτη στιγμή να έρχεται ο κόσμος στα μαγαζιά μας, τα οποία μαγαζιά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξαναλέω, τηρούν υγειονομικά πρωτόκολλα, έχουν συντεταγμένα καθήμενους και γενικά συνταγμένα σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο. Και επίσης στα μαγαζιά διαθέτουν και κάποια facilities όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα. Δηλαδή έχουν τουαλέτες, έχουν νερό, έχουν απελπιστικά, έχουν χαρτιά σε αυτές τις ανεξέλεγκτες υπαίθριες συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η απόφαση να γίνουν lockdown τοπικά σε διάφορες περιοχές. Διότι αντί να αποφύγουμε κάτι, δημιουργούμε, το επιτείνουμε και επιβαρύνουμε την κατάσταση και δημιουργούμε στην κυριολεξία, ξαναλέω, μια κοινωνική βόμβα. Από ό,τι λέγεται δημιουργείται συνοστισμό, δηλαδή δημιουργείται συνοστισμό με τι επιχειρήσει τη δική μα, συνοστισμό στα λεωφορεία, στα αεροπλάνα, στα καράβια που πάνε μπατάρδε από το βάρο. Δεν δημιουργείται. Δεν δημιουργεί συνοστισμό σε πολιτικέ συγκεντρώσει, δεν δημιουργείται συνοστισμό σε εκκλησίε. Άρα λοιπόν. Ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί η εστίαση από μόνη της, η οποία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και λόγω συνάρτησης του παγκόσμιου, επειδή είμαστε υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να προασπίσει την υγειονομική αλυσίδα, δεν μπορεί να προφυλάξει από μόνη της την αύξηση των πληθυσμών και γενικά το κακό, το ασύμφωνο κακό που συμβαίνει και λέγεται κορονοϊός από μια περαιτέρω έξαρση. Είμαστε λοιπόν εδώ, διότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια, να συνεχίσουμε την προσπάθεια όλοι, η οποία προσπάθεια είναι αιματηρή οικονομικά για τις επιχειρήσεις μας. Επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονται από ένα καμένο καραβάρι, καταστροφικό για την οικονομία των καταστημάτων, καταστροφικό για τις οικογένειες των εργαζομένων, καταστροφικό για την οικονομία της πόλης. Μπήκαμε σε μια καραντίνα, κουβαλάμε πηγές οικονομικές, οι οποίες είναι ανήκεστες, δεν θα τις ξεπεράσουμε ποτέ. Επερχομένου και ενός χειμώνα, ο οποίος, από ό,τι λένε οι επιδημιολόγοι, θα υπάρχει έξαρση κρουσμάτων. Με μαγαζιά τα οποία έχουν εσωτερικούς χώρους, όπου εκεί θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Μαγαζιά μικρότερης ποιοτικότητας από ό,τι είναι τα καλοκαιρινά μαγαζιά. Οπότε προβλέπουμε ένα πολύ δύσκολο, ένα ζωφερό χειμώνα για τις επιχειρήσεις μας, τις οικογένειές μας, τις οικογένειες των εργαζομένων μας, οι οποίοι είναι οι οικογένειές μας και αυτοί, γιατί με αυτούς δουλεύουμε μαζί, με αυτούς χαμογελάμε, με αυτούς μοιραζόμαστε όλους χαρές, λύπες και ό,τι καλό ή κακό μας συμβαίνει. Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, τέλος ανοχής στον κλάδο της εστίασης. Μάσκες και αποστάσεις πρέπει να τηρούνται πλέον με αυστηρότητα. Διαφορετικά τα πρόστιμα, όπως ξέρουμε, και τα λουκέτα βέβαια, θα πέσουν βροχή. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι συζητήθηκε στην σύσκεψη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής? Να πούμε ότι ήταν κυρίως μια σύσκεψη αφύπνισης, έτσι θα το χαρακτηρίζαμε. Σε συνδυασμό, μετά τις εξελίξεις δηλαδή. Ναι, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που βλέπουμε γύρω μας, προς το παρόν δεν μας αγγίζουν στο θέμα της εξάπλωσης, της εκ νέου εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού.
Η Αχαΐα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με βάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα, ότι είναι ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς. Και αυτό χάρη και στα μέτρα που λαμβάνονται. Έτσι, ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κακές πρακτικές, οι οποίες αναδεικνύονται ευτυχώς μέχρι σήμερα σπανίως, σε σπάνιες περιπτώσεις. Έχουμε κάποια περιστατικά όπου βλέπουμε υπερσυγκέντρωση ατόμων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε beach bar και σε διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού μέχρι τώρα, ομολογουμένως. Ωστόσο αυτό μπορούμε να πούμε ότι κινητοποίησε τον συλλογικό φορέα του κλάδου, το ΣΚΕΑΝΑ, προκειμένου να επιστήσει την προσοχή στα μέλη του, στους κλάδους όπου εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να υπάρξουν τέτοια κρούσματα και φυσικά να ξεφύγει και η κατάσταση και στην Αχαΐα όπως σε άλλες περιοχές έχουμε δει μέχρι σήμερα. Είναι γεγονός ότι ο κλάδος εστίασης και αναψυχής Μαρία βρίσκεται στο πόδι με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που βλέπουμε. Και το μεσημέρι είχαμε αυτή τη σύσκεψη στα γραφεία του ΣΚΕΑΝΑ. Κατά πληροφορίες μας συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις, beach bar, bar και αυτού του είδους οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλιακές περιοχές. Γιατί εκεί συγκεντρώνεται και ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι πελάτες αυτή την περίοδο. Ναι, όλες έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα τα πούμε και αυτό. Πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν από την περιοχή του Λαμπυρίου στην Αιγιάλια μέχρι και τα Βραχνέικα. Από αυτή την ζώνη, την παραλιακή, συμμετείχαν επιχειρήσεις του κλάδου στη σύσκεψη που συνεκλήθη από την πλευρά του ΣΚΕΑΝΑ. Κοινή παραδοχή όλων είναι ότι σαφώς προέχει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η τήρηση απαρεγκλήτως των υγειονομικών πρωτοκόλων προστασίας. Αυτή ήταν η απόφαση και το συμπέρασμα που βγήκε μέσα από αυτή τη συνάντηση. Να πούμε ότι ο ΣΚΕΑΝΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η εστίαση της περιοχής έχει αποδείξει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα μέτρα και αντιμετωπίζει την κατάσταση με απόλυτη υπευθυνότητα. Mm-hmm. Εξού και τα μηδενικά κρούσματα στον ομό μέχρι σήμερα. Άρα ο κλάδος στο μέγιστο βαθμό, διαπιστώνει ο ΣΚΕΑΝΑ, υπηρετεί τη διαφύλαξη της υγειονομικής αλυσίδας σε αντίθεση με το συνωστισμό σε πλοία, αεροπλάνα, τρένα, εκκλησίες, πάρκα, πλατείες, πολιτιστικές συγκεντρώσεις. Βλέπουμε ότι εδώ πρόκειται για μια ανακοίνωση όπου ο ΣΚΕΑΝΑ υπερασπίζεται στην ουσία τους επαγγελματίες του κλάδου. Μάλιστα, επισημαίνεται, ο ΣΚΕΑΝΑ τονίζει και στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσής του ότι θεωρεί άδικη και καταδικαστία τη στοχοποίηση συγκεκριμένων καταστημάτων. Έχουν βγει διάφορες φωτογραφίες, ξέρουμε πολύ καλά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook. Λένε, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο στοχοποιούνται όλοι. Ναι, ότι στοχοποιείται ο κλάδος. Βέβαια, αυτό μένει να κριθεί και από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο περιστατικό, να γίνει κάποιος έλεγχος και διαπιστωθεί κάποια παράβαση. Προφανώς και είναι και λογικό, δεν πρόκειται περί στοχοποίησης. Ξέρουμε όμως πολλές φορές, Μαρία, πώς λειτουργεί και το διαδίκτυο, έτσι. Δηλαδή, αν εντοπιστεί ένα περιστατικό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η υπόλοιπη αντίδραση των συμμετεχόντων σε αυτή τη συζήτηση στα social media. Είναι ένα ξεχωριστό περιστατικό, το οποίο δεν χρειάζεται και περαιτέρω ανάλυση. Να πούμε πάντως ότι η έλεγχη, το σήμα δόθηκε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Μαρία, από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, εστάλει με σαφήνεια το μήνυμα προς την πλευρά του κλάδου της εστίασης και αναψυχής, ότι παιδιά, προσέξτε. Από εδώ και πέρα η έλεγχη θα είναι αυστηρή, δεν θα υπάρξει κανένα περιθώριο και καμία χαριστική περίπτωση. Θα επιβάλλονται με την πρώτη, στην πρώτη ευκαιρία που θα διαπιστώνεται παράβαση των όρων και των κανόνων των υγειονομικών. Θα επιβάλλονται τα νόμιμα, πρόστιμα δηλαδή, βαρύτατα, από ό,τι ξέρουμε είναι χιλιάδες ευρώ. Ναι. Και σε περίπτωση υποτροπίασης θα υπάρξει και, και η περίπτωση του λουκέτου, που όπως έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και έλεγχοι. Γίνονται και έλεγχοι. Ναι. Σήμερα είχαμε μία ανακοίνωση από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του κυρίου Μπονάνου. Ναι. Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συμμετέχει, όπως μαθαίνουμε, ενεργά σε κλιμάκια ελέγχου, σε συνεργασία με το δεύτερο αστυνομικό τμήμα Πατρών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξη στο τμήμα Εμπορίου συγκεκριμένα. Κατά το χρονικό διάστημα, πληροφορούμαστε από 30 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, έχουν διενεργηθεί δεκάδες έλεγχοι, συγκεκριμένα 90 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 32 έλεγχοι σε εμπορικά καταστήματα. Mm-hmm. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναφέρεται
παρατηρήθηκε συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ωστόσο, σε όσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν μας πληροφορεί όμως ο κ. Μπονάνος για το πόσα ακριβώς πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε αυτές τις πόσες επιχειρήσεις δηλαδή βρέθηκαν να. Μην τηρούν αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αυτή η πληροφόρηση. Έτσι έχει σε γενικές γραμμές. Πάντως ο κλάδος βρίσκεται σε μια γενικότερη αστάτωση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι. Και, είναι δύσκολη η εποχή. Είναι δύσκολη η συγκύρια. Ειδικά οι τουριστικοί προορισμοί, η Μαρία, έχουν πληγεί πάρα πολύ. Κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο εξωτερικός τουρισμός είναι πάρα πολύ μειωμένος αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Για τους λόγους που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εδώ στην Αχαΐα μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε αυτό ιδιαίτερα, γιατί η Αχαΐα δεν συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών. Άλλες όμως περιοχές που ζουν κυριολεκτικά, οι οικονομίες τους στηρίζονται από το τουριστικό ρεύμα, από το εξωτερικό, κυριολεκτικά υποφέρουν. Έτσι. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά στο Κατάκολλο. Δεκάδες επιχειρήσεις εμπορικές που λειτουργούν στην περιοχή του Λιμένα, στο κέντρο δηλαδή της αυτής της μικρής πόλης, είναι κλειστές ακόμα και σήμερα. Μιλάμε για δεκάδες επιχειρήσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν και λειτουργούσαν κυρίως με τους τουρίστες που κατεβαίνουν από τα κρυογερόπλια. Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου, όμως όπως λένε οι αρμόδιοι του κλάδου, τα πρώτα πλοία αναμένεται να καταπλέψουν στα λιμάνια της χώρας μας μετά το 15 Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνεις ότι μέχρι σήμερα έχουμε μια νεκρή αγορά και κυρίως αυτή η αγορά έχει πληγεί ιδιαίτερα σε λιμάνια που στηρίζονται από αυτή τη δραστηριότητα, την κρουαζιέρα δηλαδή. Και ένα από αυτά τα λιμάνια είναι και το Κατάκολλο, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές τουριστικές επιχείρησεις που λειτουργούν σε αυτή την πόλη και τροφοδοτούνται κυριολεκτικά από την κρουαζιέρα. Φέτος είναι όλα δραματικά, έτσι μαθαίνουμε. Σωτήρη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το οικονομικό τοπίο τώρα που έχει διαμορφώσει και στην τοπική οικονομία, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, η πανδημία είναι δραματικό. Ένα νέο ενδεχόμενο lockdown θα έχει καταστροφικές συνέπειες, τονίζει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. Απαιτείται και για την τοπική οικονομία από την κυβέρνηση ένα μεγάλο δίχτυ ασφαλείας. Το βασικότερο θέμα είναι ότι υπάρχει έξαρση της πανδημίας εκ νέου. Αυτό μας βάζει σε μια νέα διαδικασία, ούτως ώστε να υπάρξουν περιοριστικά μέτρα, τα οποία αν είναι σε μεγάλη έκταση, τότε θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις και όλα τα μέτρα τα οποία συστήνονται, γιατί αν υπάρξει ατομική ευθύνη, τότε θα αποφευθεί ένα νέο κύμα lockdown. Και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια νέα επιδείνωση, έτσι, της ύφεσης, ως συνέπεια της αδυναμίας των επιχειρήσεων να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Τι γίνεται? Εμείς είχαμε σκεφτεί και βλέπαμε ότι θα μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την βασική μας πηγή εσόδων ως χώρα, τον τουρισμό. Ο τουρισμός όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχει προσφέρει στη χώρα, δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και σε συνδυασμό με την έλλειψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, δηλαδή ο κόσμος δεν αγοράζει, δεν έχει χρήματα ή είναι πολύ επιφυλακτικός για να αγοράσει. Αυτό δημιουργεί έναν πολλαπλασιαστικό κύκλο ύφεσης. Θα πρέπει να υπάρξουν περιοριστικά μέτρα, όμως όχι σε μεγάλη έκταση και όχι lockdown γενικευμένα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει την οικονομία σε μια πολύ πολύ βαθιά ύφεση, η οποία θα δημιουργήσει πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα με κλείσιμο επιχειρήσεων και ανεργία στους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη συσσωρευμένα τα προβλήματα και οι οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες. Απαιτείται να έχουμε και περισσότερες ενέργειες στήριξης, φαντάζομαι, από την κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνείτε και εσείς? Ναι, είναι γεγονός. Αυτή την περίοδο, όπως προείπα, δεν υπάρχει καταναλωτική εμπιστοσύνη. Υπάρχει ο φόβος, ο ιός έχει φτάσει κοντά στο το R, είναι στο 1, έτσι, δηλαδή ένας μολύνει άλλον ένα, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά θα πρέπει να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα. Πέραν τούτου,
προβαδίσει τις επιχειρήσεις. Αν κυριαρχήσει αυτό, θα οδηγήσει τη χώρα σε ύφεση. Τι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό? Το έχουμε πει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται ανάλογα με το βαθμό της επίδρασης στην οικονομική τους δραστηριότητα, δηλαδή με τη μείωση, με την απώλεια του τζίρου τους. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχει μειωθεί ο τζίρος τους υπερβολικά, υπάρχουν άλλες που δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν ανάλογα με την επίδραση που έχει η πανδημία στην οικονομική τους δραστηριότητα, θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά. Ποιες είναι αυτές? Θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση και το βάρος στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, αυτές που απασχολούν δηλαδή και προσωπικό, ώστε να παραμείνουν ενεργές και να μην προβούν σε απολύσεις. Ξέρετε, όλα συνδέονται το ένα με το άλλο και η περιοχή μας, η Δυτική Ελλάδα, είναι στις τρεις πρώτες θέσεις στην ανεργία. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα του παραγωγικού και του οικονομικού ιστού και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Συγκέντρωση τροφίμων από το Σύλλογο το Φωτεινό Αστέρι για να προσφερθούν με τη σειρά, για να προσφερθεί φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν έχουν βέβαια τα απαραίτητα. Η κατάσταση εν μέσω πανδημίας χειροτερεύει και στην περιοχή, καθώς αυξάνονται οι άνεργοι και οι άνθρωποι που μπορούν να έχουν ούτε τα βασικά. Μέσα στον καιρό της πανδημίας έχουμε και εμείς την υποχρέωση να βοηθήσουμε τους συνανθρωπούς μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε σήμερα, να παρατηρούμε ότι η αύξηση της ζήτησης βοήθειας προς τους συνανθρώπους όσο πάει και μεγαλώνει. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν υπολογίσει να δουλέψουν τώρα το καλοκαίρι σε κάποιες εποχιακές δουλειές, δυστυχώς δεν πήγαν, δεν ανοίξανε πολλά μαγαζιά, πολλές επιχειρήσεις ούτε και αυτές λειτουργήσανε, όπως ξενοδοχεία μεγάλα και τέτοια. Οπότε καλούμεθα τώρα και εμείς να συμβάλλουμε στη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν φτάσει και αυτοί σε ένα σημείο να μην μπορούν να επιβιώσουν. Δυστυχώς καταγράφουμε καθημερινά αύξηση της ζήτησης των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έρχονται και ζητάνε βοήθεια. Άνθρωποι οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες μήνες, ούτε καν φανταζόσατε ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο να φτάσουν να ζητάνε μία βοήθεια να επιβιώσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Είμαστε εδώ μέσα στο καλοκαίρι, δεν φύγαμε, δεν φεύγουμε για διακοπές. Εμείς εδώ προσπαθώντας να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες, οι οποίες δυστυχώς γίνανε κάθε φορά και πιο πολλές. Και εδώ θα πούμε ότι οι άνθρωποι με αυτά που μας λένε έχουν φτάσει ένα βήμα πριν από τα σκουπίδια. Δεν έχουν δηλαδή ούτε να φάνε καθόλου. Δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, τίποτα. Εμείς ζητούμε από τους συμπολίτες μας να μας βοηθήσουν, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που κάνουμε κι εμείς, προσφέροντας ό,τι μπορούν από τη μεριά τους σε τρόφιμα, σε είδη ένδυσης, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα διαθέσουμε τώρα, ειδικά που είναι και 15 Αύγουστος, σε αυτές τις οικογένειες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Οι ανάγκες είναι στα τρόφιμά μας που είναι εκτός από τα ζυμαρικά και παιδικές τροφές, οι ανάγκες είναι ακόμα και σε κρέατα, κοτόπουλα κτλ. Τα οποία δυστυχώς δεν θα κάνουν τα παιδιά, μάλλον θα κάνουν τα παιδιά πάρα πολύ καιρό να γευτούν αυτά τα φαγητά. Ανοιχτό για όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών είναι το πρόγραμμα επιδότησης δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση των σπιτιών. Το Εξοικονομώ Αυτόνομο, που αποτελεί τη νέα εκδοχή του Δημοφιλούς Εξοικονομώ Κατοίκων, έχει προϋπολογισμό 850 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει υψηλότερες επιδοτήσεις έως και 85%, αλλά και πιο χαλαρά εισοδηματικά κριτήρια. Ήταν απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ο σύλλογός μας είναι, με τις προτάσεις του είναι υπέρ αυτών όλων των παρεμβάσεων. Απλά δεν μας άρεσε η προηγούμενη καθόλου, η προηγούμενη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία έτσι όπως έχει ξεκινήσει μάλλον κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Βεβαίως θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλο για να το δούμε, αλλά είναι στη θετική κατεύθυνση γιατί παίρνει υπόψη και άλλες παραμέτρους κατά την υποβολή. Δηλαδή δεν είναι όποιος προλάβει όπως είχε γίνει. Είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα, είχαμε κάνει έγγραφα παντού την προηγούμενη φορά ότι αυτός είναι ένας απαγαράδεκτος τρόπος πλέον το 2020 για την επιλογή κάποιων προτάσεων, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να εκπληρεί τους στόχους για το οποίο έχει φτιαχτεί αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή τα περιβαλλοντικά δεν είναι όποιος προλάβει πρώτος, είναι όποιος φροντίσει πράγματι να ικανοποιήσει τις παραμέτρους που προστατεύουν το περιβάλλον και κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι επιθυμητή.
Αν γίνει σωστά, θα μπορέσουν να γίνουν και τα πράγματα σωστά. Δηλαδή, ο τρόπος επιλογής πρέπει επιτέλους να είναι πιο επιστημονικός, όπως έχουμε κάνει εμείς τις προτάσεις μας και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και το ΤΕ. Τι είναι αυτό που έτσι λίγο επιγραμματικά μέσα στις προτάσεις αρχίζει πλέον να λαμβάνεται υπόψη και το αποτέλεσμα, δηλαδή η παρέμβαση αυτή, τι αποτέλεσμα θα έχει όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε είναι σημαντικό. Λοιπόν, οπότε αναμένεται, είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει και ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τις αιτήσεις του. Θεωρείτε ότι θα φέρει έτσι μια επιπλέον στήριξη και στον δικό σας κλάδο? Σε όλο τον τεχνικό κόσμο είναι αυτά τα έργα απαραίτητα να γίνουν. Και τέλος πάντων οι επενδύσεις ας γίνουν σωστά. Τώρα ο τεχνικός κόσμος αλλά και οι πολίτες οπωσδήποτε θα ωφεληθούν από αυτό. Και φυσικά θα ωφεληθούν σε ένα μεγάλο φάσμα, όχι κάποιοι συγκεκριμένοι. Κοιτάξτε, όταν η οικονομία χυμάζεται, όταν υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία, προφανώς κανένας κλάδος δεν περνάει καλά. Τώρα να φωνάζουμε μόνο εμείς δεν περνάμε καλά δεν έχει κάποιο νόημα. Όχι, θα πρέπει να γίνει μια συνολική ανάταξη της οικονομίας και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σε διαδικασία και κάποια έργα. Επιτέλους πρέπει να αρχίσουν ο τεχνικός κόσμος να δουλεύει για το καλό και για το όφελος όλη συνολικά της κοινωνίας. Την απομάκρυνση 400 περίπου εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και 70 δικύκλων από τους δρόμους της Πάτρας έχει θέσει ως στόχο ο Δήμος μέσω διαγωνισμού που υλοποιεί και θα είναι σε ισχύ για τα επόμενα 2 χρόνια για την ανακήρυξη του αναδόχου. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου που βρίσκεται κοντά μας και πάλι. Σωτήρη. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά, Μαρία, είναι σύνηθες το φαινόμενο σε κάθε γειτονιά της Πάτρας. Όλο και ξεχασμένα αυτοκίνητα. Δεν είναι ξεχασμένα ακριβώς, είναι κυριολεκτικά εγκαταλειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους. Πρόκειται για οχήματα που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους και συνήθως κάποιες φορές μάλλον έχουν κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες από τους ιδιοκτήτες τους, δηλαδή ασφάλιστρα, απλήρωτα, τέλη κυκλοφορίας απλήρωτα. Ένα αυτοκίνητο για να οδηγηθεί σε πλήρη διαγραφή και σε διάλυση με νόμιμο τρόπο θα πρέπει να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν. Να έχει πληρωμένα δηλαδή ο ιδιοκτήτης του όλα τα τέλη κυκλοφορίας και τις ασφάλειες να είναι πλήρως νόμιμο. Δηλαδή, σε κάποιες πολλές περιπτώσεις, λόγω και των οικονομικών συγκυρίων, αρκετοί ιδιοκτήτες αναγκάζονται και εγκαταλείπουν στην κυριολεξία αυτά τα οχήματά τους στις γειτονιές, σε κάποιο παράδρομο. Ωστόσο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα περιβαλλοντικής φύσεως. Πέρα από το γεγονός ότι καταλαμβάνονται και πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, έτσι, πάρκινγκ. Να πούμε ότι ο Δήμος. Μαθαίνουμε ότι προετοιμάζει ένα ακόμα πρόγραμμα για την απομάκρυση μερικών εκατοντάδων αυτοκινήτων και δικύκλων. Να πούμε ως προς τα διαδικαστικά ότι η νομοθεσία ορίζει κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλο χρονικό διάστημα, χαρακτηρίζεται ως εγκαταλειμμένο. Ένα εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εκτός συγκεκριμένων χρονικών ορίων θεωρείται όχημα στο τέλος κύκλου ζωής και γι' αυτό εκδίδεται ένα σχετικό πιστοποιητικό. Γίνεται επικόλληση αυτού του πιστοποιητικού, ξέρουν πολύ καλά, στο παρπρίζ του οχήματος και αν δεν υπάρξει αντίδραση εκ μέρους του ιδιοκτήτη, να πάει δηλαδή να κάνει δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου ότι το συγκεκριμένο όχημα παραμένει σε λειτουργία, τότε περνάει συνεργείο του Δήμου, το μαζεύει και φεύγει για την ανακύκλωση. Ο Δήμος λοιπόν, να πούμε και να ενημερώσουμε ότι αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία το έργο της απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων και δικύκλων της πόλης μέσω διακήρυξης που θα αναδείξει επιχείρηση η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία και την ανακύκλωση αυτών των οχημάτων. Ο πλειοδότης θα περισυλλέγει τα οχήματα με δικά του μέσα, με γερανούς δηλαδή και με προσωπικό. Προϋπόθεση θα είναι να έχει ολοκληρώσει ο Δήμος την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως προαναφέραμε, για να εντοπιστεί ο κάτοχος του οχήματος και να ειδοποιηθεί σχετικά. Να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός των οχημάτων εκτιμάται ότι θα είναι 400 αυτοκίνητα που θα μαζευτούν από διάφορα σημεία της πόλης και 70 δίκυκλα. Αυτό θα γίνεται, να πούμε, σε διετή βάση. Δηλαδή, με βάση τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, κάθε 2 χρόνια ο Δήμος θα βγαίνει μέσω αυτής της επιχείρησης και θα μαζεύει 400 εγκαταλειμμένα οχήματα και 70 δίκυκλα από διάφορα σημεία της πόλης. Ελπίζουμε έχει κάποια γίνει στιγμή. Και κατά το παρελθόν, Σωτήρη. Έχει υπάρξει σε διάφορες περιόδους, έχουν υπάρξει διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις περισυλλογής, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι πιο οργανωμένο και είναι πιο ομαδική συλλογή αυτών των εγκαταλειμμένων οχημάτων. Παλιότερα δηλαδή γινόταν περιστασιακά από συνεργεία του Δήμου.
Τώρα βλέπουμε ότι το έργο δίνεται σε ιδιωτική εταιρεία, με το ανάδοχο του διαγωνισμού θα αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία με δικά της μέσα που θα κάνει ομαδική και μαζική συλλογή αυτών των εγκαταλειμμένων οχημάτων. Οπότε είναι ένα βήμα αυτό για να δούμε έτσι να αδειάσουν δρόμοι της πόλης από τέτοια τα σαπάκια, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών, τα εγκαταλειμμένα οχήματα, γιατί τα οποία αποτελούν, όπως προείπαμε, και μια σημαντική αιστεία μόλυνσης του περιβάλλοντος. Σωτήρη, τώρα να περάσουμε σε ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, που περιμένουμε πώς και πώς, συζητήσεις επί συζητήσεων. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή? Ναι, να πούμε ότι πρώην ημερών υπήρξε υπογραφή εκ μέρους του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, των σχετικών διαδικασιών που οδηγούν στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών από τη ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη, όπως έχουμε πει, των τοπικών δικτύων φυσικού αερίου. Τα δίκτυα δηλαδή, οι διανομής που θα υπάρχουν σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο. Είναι ένα έργο που ανέρχεται συνολικά σε 19,5 εκατομμύρια ευρώ για τις υποβαλλόμενες πράξεις. 12 εκατομμύρια ευρώ από αυτό το πρόγραμμα αφορούν τη χρηματοδότηση εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και 7.475.000 ευρώ αφορούν το Εθνικό Σκέλος, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και φυσικά δεν θα επιβαρύνουν το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, της εταιρείας δηλαδή του διαχειριστή του δικτύου, του φυσικού αερίου, προβλέπεται στη Δυτική Ελλάδα μέχρι το 2024 να αναπτυχθεί δίκτυο χαμηλής πίεσης συνολικού μήκους 208 χιλιόμετρων. 120 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο της Πάτρας, 72 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο του Αγρινίου και τέλος 16 χιλιόμετρα θα αναπτυχθούν στην πόλη του Πύργου. Έχουμε πει ότι θα συνδεθούν 9.178 οικιακοί πελάτες, σπίτια, τόσες είναι οι προβλέψεις δηλαδή, 461 εμπορικές επιχειρήσεις και επίσης 23 βιομηχανικοί καταναλωτές, μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή, εργοστάσια. Το ζήτημα τώρα εδώ που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια και το έχουμε αναδείξει και άλλες φορές στο παρελθόν, θα είναι η χωροθέτηση των δεξαμενών αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, με δεδομένη την αρνητική θέση που έχει λάβει ο Δήμος Πατρέων στο σχετικό σύμφωνο που κλήθηκε να υπογράψει πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμόμαστε καλά, στη σύσκεψη που είχε συγκαλέσει τότε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με άλλους φορείς της Πάτρας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι όμως ένα πρόβλημα πολιτικής φύσεως, θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, η συμμετοχή του Δήμου θα βοηθούσε στην υλοποίηση του έργου, γιατί ο Δήμος καλείται, συμμετέχοντας σε αυτό το έργο, να προσφέρει κάποιες εκτάσεις, εκεί δηλαδή που θα χωροθετηθούν αυτές οι τρεις δεξαμενές περιμετρικά της Πάτρας. Θα ήταν καλό δηλαδή να συμμετείχε και ο Δήμος σε αυτή την προσπάθεια, γιατί θα απάλλασε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από ένα οικονομικό κόστος σημαντικό με την προσφορά γης. Δεν θέλει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας να μπει σε αυτή την συνεργασία. Έχει εκθέσει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχει στο έργο αυτό. Είναι πολιτική κυρίως. Πιστεύει ότι μέσω της πρόθεσης αυτού του έργου στηρίζεται το μεγάλο κεφάλαιο και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι η γνωστή η τακτική και η πολιτική τοποθέτηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, που όπως είπαμε έχει κυρίως πολιτικά κριτήρια. Να πούμε πάντως ότι από την πλευρά της Περιφέρειας της Ελλάδος φέρεται αποφασισμένη να συνεχίσει, διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό πλέον μόνη της και ευχής έργων είναι να δούμε να ξεκινάει η υλοποίηση του έργου, το οποίο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι ανεξάρτητο από το θέμα της έλευσης του αγωγού φυσικού αερίου από την Κόρινθο στην Πάτρα. Κάτι το οποίο είδαμε ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Το έργο το συγκεκριμένο, η επέκταση δηλαδή του αγωγού φυσικού αερίου, έχει μπει στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, του διαχειριστή δηλαδή του δικτύου. Είναι κάτι το ανεξάρτητο. Το γεγονός ότι προβλέπεται πλέον για το ορατό μέλλον η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Πάτρα είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί θα έχουμε συνεχή τροφοδότηση των τοπικών δικτύων. Έτσι, δεν θα αναγκάζεται η περιοχή να τροφοδοτείται με βιτιοφόρα με φυσικό αέριο, τα οποία θα κινούνται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού. Γιατί αυτές οι τρεις δεξαμενές που είναι να κατασκευαστούν περιμετρικά της Πάτρας θα τροφοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο προσωρινά προς το παρόν. Με τη μεταφορά δηλαδή φυσικού αερίου
από την Ρεβιθούσα της Αττικής στην Πάτρα με βιτιοφόρα. Όταν θα έχουμε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, τότε όλη αυτή η διαδικασία θα σταματήσει και η τροφοδοσία θα είναι συνεχής και φυσικά η επέκταση των τοπικών δικτύων θα μπορεί να γίνει, να είναι μεγαλύτερη και να καλύψει πολύ περισσότερους καταναλωτές και πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αυτά έτσι έχει η κατάσταση με το ζήτημα αυτό και φυσικά περιμένουμε φυσικά με αγωνία να ξεκινήσει κάποια στιγμή με τους διαγωνισμούς αυτούς η έναρξη αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα σε μια περιοχή της Πάτρας, σε μια πλατεία, καθώς εδώ και 1,5 μήνα, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι κάτοικοι στις εργατικές κατοικίες στα Ραμπούρα, ο Δήμος ξύλωσε τα παιχνίδια από την παιδική χαρά με στόχο να αντικατασταθούν. Οι κάτοικοι στην περιοχή εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς περνούν όλο το καλοκαίρι χωρίς να υπάρχει παιδική χαρά και αναρωτιούνται πότε σκοπεύει ο Δήμος να την φτιάξει, όταν θα είναι πλέον χειμώνας, όπως λένε, και τα παιδιά θα είναι αναγκαστικά μέσα στα σπίτια τους. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τη συνάδελφο Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αρκετές καταγγελίες τις τελευταίες ημέρες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαδικασία της αντικατάστασης των παλαιών παιχνιδιών στις παιδικές χαρές. Στη συγκεκριμένη πλατεία οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, όπως ανέφερες και εσύ, καθώς έχουν απομακρυνθεί τα παλιά παιχνίδια και ο στόχος είναι να υπάρξει αντικατάσταση. Οι κάτοικοι έχουν περάσει σχεδόν όλο το καλοκαίρι σε μια άδεια πλατεία, την οποία μάλιστα ούτε λίγο και πολύ χαρακτηρίζουν και επικίνδυνη. Ζητούν να υπάρξει άμεσα παρέμβαση από την Δημοτική Αρχή και να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των παιχνιδιών και να μην μένει η πλατεία σε αυτό το χάλιο που χαρακτηριστικά αναφέρουν, να επανέλθει η παιδική χαρά και να μπορούν εκεί να παίζουν τα μικρά παιδιά όπως έπαιζαν. Ελένη, πάμε να δούμε τι δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην τηλεόραση του Best και θα επανέλθουμε με άλλα θέματα. Αυτή η πλατεία έχει ξεκινήσει από κακώς από την αρχή. Με τις πέτρες, με το οτιδήποτε γίνανε. Χαλαστήκανε πολλά λεφτά, έτσι. Πολλά. Σήμερα έχει καταντήσει ένα γκέτο. Και λέω γκέτο γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πρώτον. Δεν υπάρχει, οι άνθρωποι εδώ πέρα, ας πούμε, καταστρέψανε τις κούνιες. Είπα να τις φτιάξουν. Το πότε θα τις φτιάξουν δεν ξέρουν κι αυτοί. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουν ξυλώσει τα μάρμαρα και ένα μάρμαρο σπασμένο, άμα θα τα δείτε, πέσει ένα μικρό παιδάκι. Σακατεύτηκε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δει ο Δήμος. Το να φτιάχνει το κτίριο, καλά κάνει, μπράβο του, να φτιάξει ό,τι μπορεί καλύτερα. Αλλά η πλατεία είναι πρώτο θέμα για τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ πέρα υποφέρουν. Οι γονείς 7 η ώρα, 8 η ώρα μαζεύουν τα σπίτια τους, γιατί μαζεύονται. Και λέω η αστυνόμευση. Μαζεύονται ένα κάρο, μηχανές, ένα κάρο, οτιδήποτε. Γίνεται γκέτο πλέον η πλατεία μας. Η πλατεία που παλιά άθιζε, είχε την ψησταριά της, είχε τον κόσμο της, είχε τα παιδάκια της. Με τις σπασμένες κούνιες, τις συντηρούσε ο σύλλογος. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και καλό θα κάνει η αρχή να έρθει μετά από τις 9-10 η ώρα και να το δει μόνη της. Όχι να κοιτάνε την πόλη μέσα. Αυτά εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά. Το καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει άγχος και άγχος δυνατό. Ένα παιδάκι την άλλη φορά έπεσε εκεί, αν θα δείτε τη γωνία, χτύπησε το κεφάλι του. Και ανέβασε 40 πυρετό, 41 πυρετό και μην να το βάλουμε στη βρύση και καλή μας τύχη την είχαν ανοίξει γιατί την είχαν κλειστεί για τη βρύση. Να του ρίξουμε τον πυρετό, να έρθει το νοσοκομιακό να τον πάρει και να του βάλει ό,τι του βάλει. Θα είχε πεθάνει το παιδάκι. Είναι κρίμα. Αυτή είναι, πώς να την πει κανείς, ασυδοσία δηλαδή. Δεν βοηθάνε τα παιδιά, βοηθάνε το όνομά τους. Αυτοί που φτιάχνουν αλλά για το όνομά τους. Φτιάχνουν ένα κτίριο και καλά κάνουν και το φτιάχνουν. Μπρά το φτιάξουν και να φτιάξουν οτιδήποτε. Αλλά ρε παιδιά, η πλατεία. Βάλτε λίγο άμμο στην πλατεία. Βάλτε 5 με κούνιες. Είναι πολλά τα μικρά παιδιά μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ελένη, ακούσαμε τη δήλωση ο πολίτης. Ωστόσο, πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε στο νομό Ηλίας 3 συλλήψεις για ληστεία. Ναι, συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Φινιού από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πύργου, 3 άνδρες, 2 αλληγαπή και 1 Έλληνα,
σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διάπραξης και συνέργειας σε ληστή αλλά και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Η εξηγίαση της υπόθεσης είναι αποτέλεσμα έρευνας των αστυνομικών. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στις 23 Ιουλίου τα ξημερώματα ο Έλληνας δράστης μετέφερε με όχημα τους δύο αλλοδαπούς σε οικία άνδρα σε χωριό της Ηλίας και χρησιμοποιώντας τη τελευταία κλειδί που βρήκαν σε σταθμευμένο όχημα του Παθόντα εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας όπου και τον περίμεναν. Κατά την άποψη του Παθόντα, οι δράστες τον ακινητοποίησαν σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας και με την άσκηση σωματικής βίας που αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας 4.600 ευρώ. Ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το κλειδί του οχήματός του, και στη συνέχεια φυσικά τραπήκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί λοιπόν της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πύργου, ενεργώντας σε έρευνες και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά το προανακριτικό έργο, κατάφεραν και ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των δραστών, τους οποίους εντόπισαν έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στις οικίες τους σε χωριό του Πηνίου. Ελένη, όμως είναι και περίοδος που ο περισσότερος κόσμος φεύγει. Πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας τίθενται σε ισχύ αυξημένα μέτρα για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Ναι, η ελληνική αστυνομία ενόψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου έχει εικονίσει ως ύφης ένα ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει και θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής φυσικά αστυνόμευσης με στόχο πάντα την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους, θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ο στόχος είναι να έχουμε μία έξοδο χωρίς τροχαία ατυχήματα. Βέβαια αυτό που τονίζεται όπως και κάθε φορά άλλωστε είναι ότι οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με προσοχή φυσικά χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς να οδηγούν και να μιλούν στο τηλέφωνο και πάντα θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως λέμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή σε μέρες που έχουμε μετακίνηση του πληθυσμού και σε μεγάλες εκδοτές, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι πολίτες να σκεφτούν ότι θα πρέπει να κινούνται προσεκτικά στον δρόμο και είναι προτιμότερο να φτάσουμε λίγο αργότερα στον προορισμό μας παρά να πατήσουμε γκάζι, να κάνουμε κάποια παράνομη προσπέραση ή να μας ξεφύγει κάτι την ώρα που οδηγούμε. Οδηγούμε με ασφάλεια, πάντα έχοντας βάλει τη ζώνη μας αλλά και το πράνος μας. Τα παιδιά πάντα όταν είναι σε μικρές ηλικίες σε ειδικά καθίσματα ή τα παιδιά που βρίσκονται πίσω πάντα με ζώνη για να φτάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, επειδή ο λόγος γίνεται για τον 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως χαρακτηρίζεται, το τηρουμένων των μέτρων και των αποστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Και φέτος η ορτή της Παναγιάς, την παραμονή, θα γίνει ο Μέγας Εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και το Σάββατο η Θεία Λειτουργία, χώρος στατούντος του Μητροπολίτη Πατρών. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, το μοναστήρι μας φυσικά, εκτός από τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, από το απόγευμα θα αρχίσει ο επίσημος λαμπρός εορτασμός της Πανηγύριος. Σε όλη την Ορθοδοξία είναι λαμπρά η ημέρα αυτή, τόσο λαμπρά, ώστε στη συνείδηση των χριστιανών λόγω της λαμπρότητος άρχισε να επιβάλλεται σαν το Πάσχα του καλοκαιριού. Το απόγευμα της παραμονής, ώρα 6, θα τελεστεί ο μικρός Εσπερινός, εν συνεχεία η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου και έπειτα θα γίνει η έξοδος της εφεστίου εικόνος της Ιεράς Μονής της Παμακαρίσιου Γεροκομιτήσης. Το βραδάκι, ώρα 9, θα αρχίσει ο κύριος εορτασμός της εορτής. Η άφηξη του Σαλμιωτάτου
δια την τέλεση της αγρυπνίας, συν Θεό θα γίνει ώρα 9 το βράδυ. Κατά τον Ισπερινό θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Παρουσία βέβαια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και συμμετέχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος και θα ομιλήσει στο Μεγάλο Ισπερινό. Μετά τη λήξη του Μεγάλου Ισπερινού θα αρχίσει ο όρθρος, ο πανηγυρικός όρθρος της εορτής. Κατά αυτόν θα χωροστατήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης μας και εν συνεχεία θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της εορτής, η οποία θα τελειώσει συν Θεό στις 2:30 μετά το μεσονύχτιο. Θα τελεστεί πάλι υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Το πρωί της εορτής θα τελεστεί πάλι πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνήσης κ. Χρυσάνθου από ώρα 7:15 έως 10:14. Το απόγευμα της κυρίας ημέρας της εορτής θα τελεστεί πάλι πανηγυρικός Εσπερινός από ώρα 6 έως 7 περίπου και μισή. Σας ευχόμεθα όλοι οι πατέρες της Μονής καλή Παναγιά. Ευχόμεθα την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου σε όλους τους τηλεθεατάς στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον κόσμο μας. Η γιορτή αυτή έχει τόσο μεγάλη αξία λόγω του γεγονότος ότι με την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγία δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο περιορίζεται η παρουσία της και το ενδιαφέρον της και την προστασία της εις τα Ιεροσόλυμα και τα περί τα Ιεροσόλυμα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε αυτήν την έξαρση του θρησκευτικού συναισθήματος, τις εκδηλώσεις της ευλαβίας μας προς το πάνσεπτο πρόσωπό της και τις εκδηλώσεις της ευγνωμοσύνης μας. Ευχόμεθα σε όλους χρόνια πολλά και πάλι καλή Παναγιά. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Best. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.